να δούμε αυτό το φάουλ για τον Μεγαλέξανδρο. Ο Σαλτικίδης είναι πίσω την μπάλα, εκτελεί. Τελικά με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει ο Γιωργούσης. Πα. Στο κέντρο είναι ο Μαυρόπουλος, ο οποίος κλείστηκε από τρεις. Ψάχνει να βρει τον το Ρωμανίδη και τα καταφέρνει. Το Ρωμανίδη στο σουτ με το αριστερό. Μπαλά αρκετά πάνω από την αιστεία του νομικού. Γυρίδη. Τα κουνάκι του Σαλπικίδη, ο Πέτκος και πάλι στο Τζακυρίδη, ο οποίος έχει προεθεί. Πατάει περιοχή ο αριστερός μπακ. Το σουτ που γίνεται μπλοκάρει ο Γιωργούσης. Τόμας από τα δεξιά. Πέτκος, στην περιοχή είναι μόνο ο Βαλαβανόπουλος. Ο Πέτκος γυρίζει, ο Σαλπικίδης. Τρομερή απόκρουση του Γιωργούση σε κόρνερ. Αφήνει στον Ιωαννίδη, ο οποίος έχει χώρο για το σουτ. Έχει στα αριστερά για τον Πασχαλάκη. Εκεί πάει η μπάλα. Το σουτ του Πασχαλάκη. Ο νομικός αποκρούει. Κέρδισε τον Ρωμανίδη. Γκασιμπαγιαζίδη. Το Ρωμανίδη πάει στον Κασιμπαγιαζίδη μέσα στην περιοχή. Για να δούμε αυτή τη φάση. Γυρίζει ο Κασιμπαγιαζίδη στο γυριστό του Κουκουρίκου. Η μπάλα out. Ιωαννίδη έχει χώρο για το σουτ. Θα το κάνει με το αριστερό. Η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του νομικού. Το δοκάρι, κεφαλιά του Ρωμανίδης, ήταν χέρι γιουπεδούχη, συνεχίζει το παιχνίδι. Το γυριστό σου του Παπαδόπουλου μπαλ out. Το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Στο 0-0 οι δύο ομάδες. Πασχαλάκη στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα από την κεφαλιά του Παπαδόπουλου. Να λοιπόν, με το που συνδεθήκαμε, φέραμε γούρι στον Ορφέα, ο οποίος ανοίγει το σκορ. Με αυτή την κεφαλιά του Παπαδόπουλου στο δεύτερο δοκάρι και κάνει το 1-0 κόντρα στον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου. Στα δεξιά, Γκασιμπαγιαζίδης, ανεβαίνει και ο Χατζιπαπάς. Σέντρα του Χατζιπαπά. Έξω από την περιοχή, ευκαιρία εδώ, η μπάλα περνάει το Βλασέτο 2-0, υπάρχει offside. Με στόχο τον Γκασιμπαγιαζίδη, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του νομικού. Κερδίζει ο Ορφέας. Και να τον κόλλο από τον Γεωργιάδη, μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Κάνει το 2-0 ο Οδυσσέας Γεωργιάδης και απλοποιεί ακόμα περισσότερο τα πράγματα για τον Ορφέα Ξάνθης. Στο 58 λεπτό όλα ξεκινάνε από την πίεση των παικτών του Μπάμπη Χατζημιστή ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Κατρανίτσας, πλασαριστά. Γκασιμπαγιαζίδης, η σέντρα και η μπάλα στα δίχτυα. 3-0 για τον Ορφέα Ξάνθης και πάλι με σκόρερ τον Οδυσσέα Γεωργιάδη, ο οποίος αποδεικνύεται ότι ήταν η χρυσή αλλαγή του Μπάμπη Χατζημεστή. 3-0 για τον Ορφέα, ο οποίος πλέον δεν γίνεται να χάσει τους 3 βαθμούς σήμερα. Σουκρή προς τον Γεωργιάδη, έκοψε ο Αναστασιάδης. Γιάννα, διεκδίκηση με τον Ιωαννίδη. Πιπερτζής, ένα γέμισμα προς τον Βαλαβανόπουλο. Μέσα στην περιοχή εκείνος υπό την επιτήρηση του Χατζιπαπά. Πάντα ο Βαλαβανόπουλος και πέναλτι. Έβαλε πολύ ωραία το σώμα του. Ο Χατζιπαπάς δεν κατάφερε να το μαρκάρει. Βαλαβανόπουλος λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, ο Γιωργούσης αποκρούει, κρατάει το 0 για τον Ορφέα, ο τερματοφύλακας του με αυτή την επέμβαση στο κέντρο της εστίας του από την εκτέλεση πέναλτι του Βαλαβανόπουλου και δέχεται τα εύσημα από τους συμπαίκτες του. Και τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Τόμαρα μετά από 2 λεπτά καθυστερήσεων. Τελικό αποτέλεσμα εδώ από το γήπεδο του ΑΟΚΣ. Ορφέας Ξάνθης, Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 3-0.